Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog network-marketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 22ο βίντεο και σήμερα θα σας δώσω μερικές ιδέες για το πώς να δομήσετε την ημέρα σας ώστε να έχετε τη μέγιστη παραγωγικότητα και απόδοση σε οτιδήποτε κάνετε. Θα δούμε λοιπόν μερικά tips, μερικές ιδέες για το πώς να δομήσετε την ημέρα σας και να είστε πιο πετυχημένοι. Νούμερο 1. Κάθε λεπτό που αφιερώνετε στο σχεδιασμό σας γλιτώνει 10 λεπτά στην εκτέλεση ή στο να ολοκληρώσετε μια δουλειά. Οπότε το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να σχεδιάσετε την ημέρα σας και κατά προτίμηση να το κάνετε το προηγούμενο βράδυ. Καθίστε με ένα χαρτί και γράψτε όλα όσα έχετε να κάνετε την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να είναι είτε το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε στο τέλος της ημέρας ή αν για κάποιο λόγο δεν το κάνετε το βράδυ, τότε το πρώτο πράγμα που θα κάνετε το πρωί, πριν ελέγξετε το email σας στο Facebook ή πριν κάνετε οτιδήποτε, είναι να γράψετε μία λίστα με όλα όσα έχετε να κάνετε εκείνη την ημέρα. Μόλις θα έχετε τη λίστα σας, τότε θα έχετε ένα χάρτη για να ακολουθήσετε. Το να γράψετε τη λίστα σας, σας βοηθάει να ξεκαθαρίσετε τη σκέψη σας και να σκέφτεστε από ένα ανώτερο νοητικό επίπεδο. Αν δουλεύετε από μία λίστα, αυξάνετε την παραγωγικότητά σας κατά 25% από την πρώτη κιόλας ημέρα. Όλοι οι πετυχημένοι όσον αφορά τα projects τα οποία δουλεύουν, χρησιμοποιούν λίστες. Μία checklist είναι μία λίστα οργανωμένη σε μία σειρά προτεραιότητας και ξεκινάτε από το πρώτο αντικείμενο της λίστας και προχωράτε στα επόμενα αφού πρώτα ολοκληρώσετε τα προηγούμενα. Τώρα, ο δεύτερος τρόπος που μπορείτε να οργανώσετε την ημέρα σας είναι ότι πριν ξεκινήσετε τη δουλειά σας, να βάλετε σε προτεραιότητα αυτά που έχετε γράψει στη λίστα σας. Μην βιαστείτε δηλαδή να ξεκινήσετε με τη λίστα σας, δείτε την και εφαρμόστε τον κανόνα του 80-20. Αν έχετε για παράδειγμα 10 πράγματα που έχετε σημειώσει στη λίστα σας ότι χρειάζεται να κάνετε εκείνη την ημέρα, τα 2 θα έχουν τη μεγαλύτερη αξία από όλα τα υπόλοιπα 8 μαζί. Άλλες φορές είναι ο κανόνας του 90-10, όπου δηλαδή αν έχετε 10 πράγματα στη λίστα σας, η μία από τις 10 εργασίες είναι πιο σημαντική από τις υπόλοιπες 9 μαζί. Εξετάστε λοιπόν τη λίστα σας και κάντε στον εαυτό σας την εξής ερώτηση. Αν ήταν να κάνω μόνο ένα πράγμα από τη λίστα πριν τελειώσει η ημέρα, ποια εργασία θα ήθελα οπωσδήποτε να ολοκληρώσω? Και συγκεκριμένα για τη δουλειά μας, οι 2-3 πιο σημαντικές εργασίες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες εργασίες μαζί, είναι η πρόσκληση, η παρουσίαση και η εκπαίδευση. Δηλαδή, το να προσκαλούμε άτομα να δουν τη δουλειά μας, το να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας σε αυτούς που ενδιαφέρονται και το να εκπαιδεύουμε αυτούς που αποφασίζουν να ξεκινήσουν συνεργασία μαζί μας. Αφού λοιπόν προσδιορίσετε τις πιο σημαντικές εργασίες και τις βάλετε σε μια σειρά προτεραιότητας, ξεκινήστε αμέσως με την πιο σημαντική εργασία και μην σταματήσετε μέχρι να ολοκληρωθεί. Όλες οι επιτυχίες στη ζωή έρχονται από την ολοκλήρωση κάποιων projects. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν θέλουμε να ολοκληρώσουμε μια εργασία, να πετύχουμε ένα στόχο, χωρίζουμε αυτό το στόχο σε μικρότερα κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά ονομάζονται projects. Είναι δηλαδή τα μικρότερα έργα τα οποία ολοκληρώνοντάς τα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Και το να ξεκινάμε και να μένουμε στην κάθε εργασία από τη λίστα μας μέχρι να την ολοκληρώσουμε πριν προχωρήσουμε στην επόμενη, βοηθάει στο να ολοκληρώσουμε το κάθε project. Αν κάνετε λοιπόν αυτά τα 3 πράγματα, να κάνετε μία λίστα με ό,τι έχετε να κάνετε εκείνη την ημέρα, να οργανώνετε τη λίστα σας με σειρά προτεραιότητας και να ξεκινάτε με την πιο σημαντική εργασία, μπορείτε να διπλασιάσετε ή και να τριπλασιάσετε την παραγωγικότητά σας σχεδόν μέσα σε μια νύχτα. Σας άρεσε αυτή η σύντομη ιδέα? Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να λάβετε και την επόμενη ιδέα και πείτε το και σε ένα φίλο ή συνεργάτη σας. Αν θέλετε να βρείτε περισσότερα από 900 άρθρα σχετικά με την οργάνωση, τη διαχείριση του χρόνου, marketing, ανέβρεση υποψηφίων, χειρισμό αντιρρήσεων, παρουσιάσεις και πάρα πολλά άλλα, επισκεφτείτε το blog μου network-pavlamarketing.gr και όταν μπείτε εκεί, συμπληρώστε το email σας στο πεδίο που βρίσκεται πάνω δεξιά για να λαμβάνετε κάθε νέο άρθρο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, κάντε σήμερα τα πράγματα που θα σας οδηγήσουν στους στόχους σας αύριο. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!